Φρέσκο Υπουργό ε, Άμυνα, ε, νέο Υπουργό Άμυνα, ε, όταν καθίσατε στο τραπέζι, να αρχίσουμε από εκεί για να πάμε και στα θέματα έτσι τα πιο βαθιά. Τι αίσθηση είχατε, Ποιο άρχισε να μιλάει πρώτο, Ο Πρωθυπουργό, ε, ο κ. Μητσοτάκης Άκουγε ο Ερντογάν, Πώ ήταν το κλίμα, Κοιτάξτε, ήταν μια καλή συνομιλία. Καλή εννοώ σε καλό κλίμα, Αξιοπρεπέ ναι. κλίμα, Ευπρεπέστατο. Ναι. Ε, είπε ο κάθε ηγέτη. Αυτά που είχε να πει, απάντησε σε αυτά που είχε να πει ο άλλο. Κάποιε στιγμές ε, έγινε και ένα διάλογο, ζωντανό όπω πρέπει να είναι. Έτωνο Δεν δηλαδή. είναι αυτέ οι συνομιλίε ούτε επίδειξη μαγκιά, ούτε επίδειξη τσαμπουκά. Είναι εκφορά συγκροτημένου λόγου στη βάση των εθνικών δικαίων τη κάθε πλευρά. Και Ακριβώς. η Τουρκία ήρθε να αναπτύξει τα δικά τη επιχειρήματα, αλλά και εμεί τα δικά μα. Κοίταξε στα μάτια στα ίσα και παρικαρίσια για να ε, διασκεδάσω ναι. και κάθε εντύπωση ή η, η, η διασπορά περί ειδήσεων περί υποχωρητικότητας ενδοτικότητας κτλ ο δικός μας Πρωθυπουργό, τον Τούρκο ηγέτη είπε ο καθένας τα δικά του σε κάποια συμφωνήσαμε σε αρκετά διαφωνήσαμε αλλά από εκεί και πέρα το κλίμα ήταν ε, καθ' όλη τη διάρκεια της, ε, των συνομιλίων ε, ένα κλίμα ε, καλής κουβέντας δεν είχαμε καμία ψευδέστηση ότι θα τα βρούμε σ' όλα και θα φύγουμε ικανοποιημένοι. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά. Σωστό. Αλλά έπρεπε να πούμε αυτά που έπρεπε να πούμε. Επανέλαβε ο, ο, ο Έλληνα Πρωθυπουργό ότι παρά το γεγονό ότι η Ελλάδα από την προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβρη ήταν εντάξει στι υποχρεώσει που είχε αναλάβει τότε, ναι. εντούτοι η Τουρκία δεν ήταν εντάξει στι δικέ Διότι δεν έλεγξε. Τι uh, τις ροέ των, 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 των μεταναστών μέσω των διακινητών, των κυκλωμάτων των διακινητών από την πλευρά uh, τη Τουρκία. Πρώτον. Και δεύτερον, uh, έφερε και την συμφωνία uh, εντός εισαγωγικών για χάραξη των uh, θαλασσίων ζώων με τη, με, των ζωνών με, την, uh, με τη Λιβύη. Το οποίο μια ήταν ένα ευνηδιασμό. Κάποια στιγμή του λέει ο πρωθυπουργό, 20 φορέ καλούμε την ακτοφυλακή σου και απαντάει μια φορά. Πώ αντέδρασε ο Ορτογάν. Εκεί ο Ερντογκάν το προσπέρασε. Το προσπέρασε. Και είπε, έριξε το, το, την ευθύνη στην Ευρώπη, η οποία δεν ανταποκρίνεται στο δικό τη κομμάτι τη υποχρέωση. Ναι. Να δώσει δηλαδή λεφτά, τον παρά, όπω είπε. Γνωστή, μπαρά. Λέξη, γνωστή, Λέξη, ο παρά, τα χρήματα στην Τουρκία. Ε, και ζήτησε, εμεί είπαμε ότι σε αυτό μπορούμε κι εμεί. Ε, να, να, το επισημάνουμε στην Ευρώπη, να προσφέρουμε δηλαδή αυτέ οι υπηρεσίε προ το, προς κοινά, το σκοπό τη ενίσχυση του τη επίλυση του, του, του ζητήματο. Ουσιαστικά ο Ερντογάν. Του είπε ο, ο κ. Ναι. Μιζωτάκη, ο Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι επίκειται επίσκεψη η Μαργαρίτη Κινά, Μάλιστα. ο οποίο είναι πλέον υψηλό. Υψηλόβαθμο αξιωματούχο αντιπρόεδρο τη με αρμοδιότητε για το μεταναστευτικό και στην Άγκυρα, ε, προκειμένου να ε, βοηθήσει και αυτό προ την εξέβρεση λύση. Ε, όσον αφορά τη σχέση τη Τουρκία με την Ευρώπη, Δεν. που είναι σχέση χρηματοδοτική. Ακριβώ. Και από εκεί και, και πέρα εδώ είμαστε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει εδώ να βάλει πλάτη και η Τουρκία. Υπήρξε Δεν μπορεί να σηκώνει κόντρα. άλλο βάρο η Ελλάδα. Σωστό. Υπήρξε και μια κόντρα με αυτή τη συμφωνία, συμφωνία εντό εισαγωγικών. Ε, ναι. ε, ένα, ένα, ένα χαρτί, ένα κενό που κάμισο είναι. Ένα τίποτα, όπως είπε ο κύριο Δένδιας θες, ε, Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, εκεί ο Ερντογάν πώ αντέδρασε όταν του είπε ο Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό και αυτό και αυτό για τη Λιβύη, ότι δεν είναι τίποτα αυτό που έκανε. Κοιτάξτε, δεν, δεν μπήκαμε σε μία, να το πω έτσι, νομική επιχειρηματολογία ω προ την εγκυρότητα ναι. αυτή τη συμφωνία. Η οποία συμφωνία όντω πάσχει. Είναι απλά μία δήλωση προθέσεων των δύο πλευρών, από τη μία πλευρά τη λιβική κυβέρνηση, όπω εκπροσωπείται σήμερα από τον κύριο Σαράζ, και από την άλλη τη Τουρκία προκειμένου να αρεθιτοθούν οι θαλάσσιες ζώνες μεταξύ των δύο χωρών. Από εκεί και πέρα όμως, είδατε, κυρώθηκε χθε και δεν είχαμε καμία αμφιβολία γι' αυτό γρήγορα γρήγορα η, η, συμφωνία αυτή από την Τουρκική Βουλή, αλλά δεν νομίζω <Και>... να κυρωθεί τόσο εύκολα και τόσο <Και... γρήγορα το <Και>... δίκιο. από Κύριε την Τουρκική Βουλή που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση που συμφώνησε Ακριβώς. από πλευράς Λιβύης. Κύριε Υπουργέ, τι αλλάζει στις, στη, φύλαξη των συνόρων, διότι ο Πρωθυπουργός ήταν απόλυτα σαφής. Αλλάζουν πολλά και αυτά που αλλάζουν διότι επιτρέψτε μου, ω Σαμιώτη, να έχω δει yeah. τη Frontex να πίνει καφεδάκι στην πλατεία τη Σάμου. Σα το λέω yeah. ευθέω. Αραχτή και light. Γιαλάκι, ρέιμπαν, καπελάκι και αραχτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. <laughs> Τι αλλάζει στη φύλαξη των συνόρων. Τι θα κάνει ο Νίκο ο Παναγιοτόπουλο ω υπουργό άμυνα μαζί με του συναδέλφου του, γιατί είναι πακέτο. Ελάτε. Όντω είναι πακέτο και είναι ομαδική δουλειά. Ασφαλώ εμπλέκεται το Υπουργείο Άμυνα. <laughs> ο υφυπουργό ο κ. Στεφανή. Έχει και αυτό αναλάβει ένα μεγάλο βάρο στο συντονισμό, το διοικητικό αυτή τη προσπάθεια. Ασφαλώ εμπλέκεται και το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, που είναι η αρμόδιο κατά τον νόμο για Εκεί την εσωτερική είμαστε, ασφάλεια. Έλατε. Ήδη έχω πει προημερών, μάλλον τον Σεπτέμβριο, είχα πει ότι θα σφραγίσουμε τον Εύρο και πολλοί με ειρωνεύτηκαν γι' αυτό. Δεν πρόκειται όμω για ένα σφράγισμα στον Οδοντίατρο. Ένα απόγευμα και τελείωσε. Ναι. Χρειάζεται ένα σχέδιο έτσι, το οποίο θα εκπονηθεί, θα συζητηθεί. Θα επιβεβαιωθεί και τελικά θα υλοποιηθεί. Και Σταματάνε γι' αυτό χρειάζεται στον Εύρο, λοιπόν, έτσι. Ο, ο, ο στόχο είναι, είναι... είναι καταρχήν να ελεγχθεί ο Εύρο. Γιατί, κατά τα ψέματα, τα χερσαία σύνορα μπορούν να ελεγχθούν ε, πιο καλά από τα θαλάσσια, που είναι μια άλλη υπόθεση εντελώ. Επομένω, εκπονούμε ένα σχέδιο. Θεωρώ ότι εντό των ημερών θα ανακοινωθεί. Μεταλλησιά ...η ήδη γνώση του Πρωθυπουργού. Για να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στο, στον Εύρο. Μάλιστα. Τι χρειάζεται γι' αυτό, χρειάζεται περισσότερη παρουσία και αστυνομικών οργάνων αλλά και στρατού Μάλιστα, στα σύνορα. Ναι. Χρειάζονται περισσότερα και καλύτερα μέσα επιτήρησης. Ηδη έχουν υποβληθεί ε, οι προτάσεις για αγορά με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη ε, τεχνικών μέσων, πιο ε, καλέ κάμερε, μέσα επιτήρηση, πιο προηγμένα τεχνολογικά, προκειμένου να. Ε, Αναπτυχθούν αυτά στα 220 χιλιόμετρα σωστό. της χερσαίας σύνοριο με τον Εύρω. Χρειάζονται, αν θέλετε, και άλλα μέσα αποτρεπτικά, όπως ε, περισσότεροι φράχτες. Και αυτό είναι στο τραπέζι. Μένουν τελικές αποφάσεις. Ε, μέσα περιπολίας, ελικόπτερα, ε, πλωτά μέσα στον Εύρω. Θα γίνουν όλα αυτά. Θα ανακοινωθούν εντό των ημερών. ασφαλώ και θα αυστηροποιηθεί ε, το σύστημα... Ε, Προστασία και φύλαξη των συνόρων και φυσικά χρειάζονται και χώροι, κλειστοί χώροι, κλειστή όπου χώροι. θα μεταφέρονται αυτοί που θα συλλαμβάνονται να έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μα. Και δεν μιλάω για του πρόσφυγε. Η διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, παράτυπων ε, μεταναστών, είναι πλέον ορατή. Αυτοί που έρχονται, ή ε, μάλλον η πλειοψηφία αυτών που εισέρχονται πλέον στη χώρα μα, δεν είναι πρόσφυγε από τον πόλεμο από την εμπόλεμη κατάσταση σε μια άλλη χώρα, αλλά έρχονται για άλλους λόγους. Ε, έρχονται όντας μέρος μιας μεγάλης μεταναστευτικής ροής από Μάλιστα. την Ανατολή προς τη Δύση. Και εκεί πρέπει να τους ελέγξουμε και να τους ξεχωρίσουμε τη μία κατηγορία από την άλλη. Ακριβώς. Έκανε αυτό που είχε δεσμευτεί ο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβρη, να περάσει δηλαδή τον νόμο που να επιταχύνει τι διαδικασίε χορήγηση ασύλου στου ετούντε άσυλο, κυρίω πρόσφυγε. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει τώρα να διακρίνουμε τη μία κατηγορία από την άλλη. Ακριβώς. Θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Χθε το βράδυ, κύριε Υπουργέ, είχαμε μια απίστευτη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, απάντηση στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν μαζεύονται. Ε, Δεν μαζεύονται. Θέλω ε, ο Υπουργός ε, Άμυνας της πατρίδας μας να στείλει και εκείνο το δικό του μήνυμα, ήταν απόλυτα σαφής ο Πρωθυπουργό. στα όσα είπε ε, ε, στην ομιλία του και βέβαια από εκεί και πέρα ε, αντιλαμβάνομαι ότι η Ελλάδα ως σημεοφόρος της ειρήνης και υποστηρικτής του διεθνούς δικαίου θα αντιμετωπίσει έτσι τον Ερντογάν με απομόνωση. Όσον αφορά τις, το δημοσίευμα της Τουρκικής Εφημερίδας, δηλώσεις. Εντάξτε, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο προκλητικών και εμπριστικών δηλώσεων. Φεύγοντα από τη συνάντηση, ναι. ο, ο ίδιο ο Ερντογάν μα είπε: Εντάξει, και να μην χτυπάμε πολύ τα χέρια στο τραπέζι, εννοώντα ότι καλό θα ήταν, αν είναι να πάμε σε ένα δρόμο συνεννόηση, να πέσουν οι τόνοι. Από εκεί και πέρα έρχεται αυτή η δήλωση που πάλι κάνει λόγο για πολεμικέ νίκε, συντριβή των Ελλήνων κτλ. Άμα είναι το ίδιο, στο ίδιο έργο θεατέ. Έχω πει επανειλημμένο. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη από τη μία και από την οικοδόμησης ε, εμπριστικών δηλώσεων αυτή τη επιθετική ρητορική από πλευρά Τουρκία. Γιατί τότε είναι σαν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά από τη μια και δύο βήματα πίσω, τρία βήματα πίσω, θα έλεγα τώρα, μετά τη συμφωνία με τη Λιβύη, που αμφισβητεί ευθέω κυριαρχικά δικαιώματα τη Ελλάδα και να λέμε ότι κάτι κάνουμε προσποιούμαστε και νομίζω ότι κοροϊδεύουμε του εαυτού μα. Αυτό το επανάλαβα και στη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Ακάρ τον Οκτώβρη στι Βρυξέλλε. Κούνησε το κεφάλι επιδοκιμαστικά, αλλά δυστυχώ συνεχίζεται η ίδια ρητορική. Και όχι μόνο τα λόγια, αλλά και οι πράξει. Όταν χτύπησε ο Παραβιάσει ένα χώρο όταν, είπε... αέριου, χώρου όταν, και είπε, όταν είπε ο Ερντογάν να μην χτυπάμε τα χέρια στο τραπέζι, ε, ο Πρωθυπουργό το απάντησε σε αυτό ή πάφισε να περάσει διπλωματικά τι ακριβώ συνέβη, θυμάστε και την Τουρκία. Του είπα απλά ότι αυτά αφορά και του δυο μα και όχι τη μία πλευρά. Εμεί δεν έχουμε χτυπήσει ε, 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 τα χέρια στο τραπέζι κάνοντα εμπριστικέ και επιθετικέ δηλώσει ε, κατά τη Τουρκία. Ότι θα πάμε σε πόλεμο, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Ασχέτω αν, δεν ξέρω, αν η ίδια εφημερίδα αναπαράγει στην Τουρκία για λόγου εσωτερική προπαγάνδα που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Έλληνε ετοιμάζονται για πόλεμο, θέλουν τον πόλεμο κτλ. κτλ. Κοιτάξτε κυρία Φτιά, σε μία κυβέρνηση, σε μία δίκηση. Πάντα υπάρχουν και τα γεράκια. Έτσι. Τα γεράκια λοιπόν υιοθετούν μια πιο επιθετική γλώσσα σε τέτοιε περιπτώσει. Παντού υπάρχουν τα γεράκια. Ε, το πεντάγωνο, το ελληνικό πεντάγωνο, το Υπουργείο Εθνική Άμυνα δεν είναι περιστερόνα, ούτε πρέπει να ε, δώσει την εντύπωση ότι είναι περιστερόνα. Εκεί λοιπόν θα συναντήσετε και τα γεράκια. Αλλά είναι μια έγκυρη άποψη και αυτή. Υπάρχουν πολλέ γλώσσε. Η κυβέρνηση υιοθετεί ε, την τελική τη. Θα έλεγα ε, τον τελ... με τον πολιτικό της λόγο τις τελικές αποφάσεις. Και ασφαλώς η στρατιωτική ηγεσία ε, ακολουθεί τις πολιτικές αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, της Αφεβώς. κυβέρνησης δηλαδή. Όμως πρέπει να υπάρχει και αυτή η γλώσσα. Αυτή η γλώσσα τι λέει, ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να υπερασπιστούμε τα εθνικά μα δίκαια. Η γενοκτονία των Ποντίων, για να έρθω και σε αυτό να το, ερώτηση, πάμε ναι, το είναι διάλειμμα. είναι ένα ιστορικά αποδεδειγμένο γεγονό. Δεν πρέπει να κάνουμε ότι δεν υπήρχε και να προβάλλουμε τα... ότι δεν υπήρξε ποτέ. Εξάλλου, οι μνήμε είναι νοπέ, ακόμα ζωντανέ σε στοιχεία του ποντιακού ελληνισμού, τα οποία, με τα οποία θα έλεγα. Ε, ζω κι εγώ επάνω στην Ελλάδα, Ακριβώ. Ο Υπουργό Αμήνη, ο Καβαλιώτη, ο Νίκο Παναγιοτόπουλο, και όπω αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Σα ευχαριστεί ο κόσμο που είπατε για του τρει αρχηγού και τον αναπληρωτή υφυπουργό, τον κύριο Στεφανή, για αυτή την ομάδα δηλαδή που διαχειρίζεται όλη αυτή την εξέλιξη. Γιατί γράψανε οι, οι Times ε, ότι ενισχύονται κλπ. και κλπ. Και, και εκείνο και τάλλο. άλλο είναι η συνήθις ε, ε, καθημερινή τακτική των ενόπλων δυνάμειων. Από τι έμαθα, από του δηλαδή, αρχηγού. Η, η διάταξη των δυνάμειων ναι. είναι αυτή που ήταν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Μάλιστα. Δεν πρέπει να περάσει στον κόσμο κάποια παραειδησιογραφία ότι αυτόν τον καιρό μεταφέρουμε στρατό εδώ και εκεί για διάφορους λόγους. Ό,τι ίσχυε, εξακολουθεί να ισχύει. Και φυσικά, εάν λαμβάνονταν μια τέτοια απόφαση, θα έπρεπε... Να την γνωρίζω και θα την γνώριζα. Θα λαμβανόταν μαζί με την στρατιωτική ηγεσία. Η στρατιωτική ηγεσία εισηγείται και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνική Άμυνα παίρνει την τελική απόφαση. Εν κρυπτό δεν γίνεται τίποτα και δεν πρέπει να γίνεται τίποτα. Είστε και απόλυτα. στα δύσκολα, ή τα εξεζητημένα, ή τα πολύ σοβαρά, ναι. φυσικά λαμβάνει γνώση και αποφασίζει και ο Πρωθυπουργό. Έτσι παίρνουμε τι αποφάσει. Και όχι το... ενκρυπτό, κρυφά ένα από τον άλλο. Επομένω αυτό το δημοσίευμα το εντάσω και πραγματικά δηλώνω έκπληκτο, δυσάρεστη έκπληξη γι' αυτό, ναι. σε μία ακόμα συστηματική προπαγάνδα εναντίον των ελληνικών θέσεων. Τι να μεταφέρουμε στρατό στην Κρήτη. Στην Κρήτη υπάρχει στρατό. Υπάρχουν οι διατεταγμένε και σχεδιασμένε, ο σχεδιασμό συγκεκριμένο και οι μονάδε που είναι εκεί πέρα και όλα τα απλικά συστήματα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ούτε αυτό πρέπει να εκλειφθεί ω κάποια αντίδραση με βάση τι νέε εξελίξει με τη συμφωνία Τουρκία-Λιβύη αλίμονο. Και είναι κρίμα να διασπείρονται τέτοιε ψευδεί ειδήσει. Είστε απόλυτα σαφεί και ευχαριστώ Το θερμά κόβου. για την ε, δήλωση αυτή. Αύξηση αμυντικών δαπανών ζητούν οι στρατηγοί και αναβάθμιση ε, των ε, Όχι ε, μόνο οι ε, στρατηγοί. Όλοι, εν πάση περιπτώσει. Και αν δεν γίνει τώρα, λένε μερικοί, πότε θα γίνει. Και επίση αναβάθμιση των F-16, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κοιτάξτε, η, εδώ, όπω ξέρετε, εδώ και αρκετά χρόνια. Ο προπολογισμό του Υπουργείου Εθνική Αμήνη, δηλαδή οι δαπάνε για την άμυνα, ε, είναι δραματικά μειωμένο σε σχέση με τι ανάγκε. Και όσο περνάει ο καιρό, και, και εξαιτία των γεωπολιτικών συγκυριών, αλλά και αυτών των συμπληρωμιών, βέβαια, τη Τουρκία, και εξαιτία του ότι ο οπλισμό παλιώνει, γερνάει, τα συστήματα ναι. γερνάνε, ασφαλώ και χρειάζονται παρεμβάσει. Ε, υποστήριξα την άποψη στη Βουλή, την οποία πιστεύω απόλυτα, ότι τώρα είναι η ώρα να αναβαθμιστούν. Τα οπλικά συστήματα στο σύνολό του για τι ένοπλε δυνάμει. Για του λόγου που όλοι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ε, θεωρώ ότι και στην κοινή γνώμη έχει περάσει αυτή η αντίληψη. Η κοινή γνώμη καταλαβαίνει. Βλέπει την Τουρκία να εξαπλίζεται, βλέπει την Ελλάδα να μην μπορεί να παρακολουθήσει και λόγω οικονομική δυσκολία και καταλαβαίνει ότι τώρα πρέπει να αντιστραφεί ε, αυτή η κατάσταση, δεδομένου ότι σιγά σιγά. Σιγά σιγά και δεν έχουμε διαφύγει εντελώ του κινδύνου, βγαίνουμε από την κρίση. Βγαίνουμε από την κρίση όμω, ακολουθώντα βήματα υπευθυνότητα και δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το αντιλαμβάνομαι. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα. Ο Πρωθυπουργό γνωρίζει τι ανάγκε ε, και τι εξοπλιστικέ και με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε για τι ένοπλε δυνάμει. Γιατί ξέρετε και η οικονομική ανάπτυξη ναι. και η ευημερία και η κοινωνική ειρήνη, τελούν υπό μία βασική προϋπόθεση. Να υπάρχει ασφάλεια. Και Έχει. την ασφάλεια στη χώρα, την ασφάλεια της προάσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, Ακριβώς. την Αυτά, υπεράσπιση τα παλικάρια... των συνόρων μας, μέχρις πιθαμής, την εξασφαλίζουν οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Αυτά τα παλικάρια που είναι για 1200 ευρώ και πετάνε και παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα, κύριε Υπουργέ, κάτι δεν πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, η, αύξητο, η ανάγκη για αύξηση των πανών στι ενόπλε δυνάμει δεν έχει να κάνει μόνο με τα οπλικά συστήματα. Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Και άντρα. με τι πλατφόρμε. Σωστό. Πιο προηγμένα τεχνολογικά αεροπλάνα, καινούργια πλοία κτλ. Και έχει να κάνει και με τι δυνατότητε του έμψυχου δυναμικού. Το έμψυχο δυναμικό, το προσωπικό, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια κάτω από πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε. Αυτό το αναγνωρίζουμε, το ακτιμούμε απεριόριστα και ω πολιτική ηγεσία. Πρέπει όμω σιγά-σιγά να έρθουν. Κάποιε αδικίε, να εξορθολογήσουμε. Το πτυτικό επίδομα, οταστάς. για παράδειγμα. πτυτικό επίδομα. Ε. Δεν μπορεί εδώ να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Σωστό. Είναι στου στόχου μα, μεταξύ άλλων, για το προσωπικό, να επαναφέρουμε το πτυτικό επίδομα στα παιδιά, του νεαρού μυναγού, επισμηναγού, που κάθε μέρα απογειώνουν την πολεμική του μηχανή που λέγεται F16, για να αναχαιτήσουν τουρικά μαχητικά και να υπερασπιστούν την ακερότητα, αν θέλετε, και τον, του ενάριου χώρου. Υπουργέ. Μας. Αυτά τα ξέρουμε. Αυτά τα έχουμε υπολογίσει. Ξεκινήσαμε από κάποιε βασικέ παρεμβάσει που έχουν να κάνουν με αναβάθμιση οπλικών συστημάτων. Τα F-16, τα οποία φέρνουμε και στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, είναι μια πρώτη κύρια και μεγάλη και κομβική, θέλω να πιστεύω, παρέμβαση. Αλλά έχουμε στο νου μα και τι ανάγκε του προσωπικού σε όλου του κλάδου, όχι Ακριβώς. μόνο στην ελληνική αεροπορία. Υπουργέ, γράφει καθημερινή σήμερα. Καθημερινή ναι. Εδώ είναι η Παπαχηλάς, έτσι. Βαριά υπογραφή. Στην Αθήνα υπάρχει ανησυχία για τουρκική παρέμβαση μέσω της αποστολής ερευνητικού πλοίου σε περιοχή ανατολικά τη Κρήτης, νότια της Ρόδου ή του Καστελόριζου. Κάτι που θα αμφισβητούσε ευθέω τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στην υφαλοκρηπίδα. Και αυτό το πλοίο θα έχει σημαία γαλλία. Εμεί πάμε σε ασκήσεις ανατολικά της Ιερά Πέτρας, νοτίος της uh, Ρόδου <και>, και κάνουμε κουμάντο στο χώρο μας. Το λέω έτσι πολύ πολύ απλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κοιτάξτε, ένα από του τρόπου uh, με του οποίου αντιδράει η Ελλάδα ή μάλλον η Ελλάδα ε, uh, υπερασπίζεται τα εθνικά τη δίκαια ναι. είναι η ελλαδα υπερασπιζεται τα εθνικα τη δικαια ειναι η ενισχυση και η εμβάθυνση των συμμαχιών που υπάρχουν σε στρατηγικό επίπεδο τόσο στου κόλπου του ΝΑΤΟ όσο και στου κόλπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη ευρύτερη περιοχή ένα από του βασικού διαχρονικά συμμάχου τη Ελλάδα και θα έλεγα η μόνη χώρα που μίλησε απερίφραστα διά του ηγέτη του Προέδρου Μακρόν στην πρόσφατη συνδιάσκεψη στο Λονδίνο, στο ΝΑΤΟ, υπέρ τη Ελλάδα, είναι η Γαλλία. Με τη Γαλλία λοιπόν υπάρχει μια ιστορική και στρατηγικά δομημένη συμμαχία. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, έχει στρατιωτική παρουσία. Έχει ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο, έχει ειδικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, συμμετέχει στο μεγάλο παιχνίδι τη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων υδρογοναθράκων και στην Ανατολική Μεσόγειο με εταιρείε συμφερόντων τη. Όταν συνάντησα τη Γαλλίδα Υπουργό ναι. στο Παρίσι αρχέ Οκτωβρίου τι... και μιλήσαμε για τα μοιράζ και τι Φρεγάτε ναι. μεταξύ άλλων, τη ρώτησα αν και πώ σκοπεύει η Γαλλία να απαντήσει στι ε, τουρκικέ προκλήσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μου είπε τότε απερίφραστα και τότε διέρευσε ω είδηση ότι σκοπεύει να στείλει πλοία στην περιοχή. Και την επόμενη μέρα έστειλε μια φρεγάτα και ένα υποβρύχιο στο οικόπεδο, στο οποίο δικέ τη εταιρείε γαλλικών συμφερόντων έχουν συμφέροντα και συμφέροντα. Αν στείλουν εκεί στείλουν στην της Κύπρου. οι Τούρκοι με σημαία Γαλλία, θα τα ξανασυναντήσετε την κυρία να τη πείτε ότι εδώ υπάρχει ένα θεματάκι. Δεν νομίζω να χρειαστεί να τη πενθυμίσω κάτι. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει καταλάβει Από της λέτε. και, και, και εμ, κάνει τι κινήσει τη. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παιχνίδι στην Ανατολική Μεζόγειο έχει να κάνει με το ζήτημα της εκμετάλλευσης των υδρόγων ανθράκων. Και η Τουρκία διεκδικεί και αυτή το δικό της μερίδιο με τα δικά της Αξιβώς. επιχειρήματα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το διεθνές δίκαιο και υπάρχει, ε, υπάρχουν οι διεθνείς συμβάσεις, οι διεθνείς συνθήκες. Και η, η, η απέτηση κάθε χώρα, της, <coughs> κάθε μέλο τη διεθνού κοινότητα να σέβεται του νόμου τη διεθνού κοινότητα που είναι το διεθνέ δίκαιο. Ακριβώ. Θα κλείσουμε ένα λεπτό. Τελικά όμω, θα το πω αυτό: Ελλάδη. επειδή η Τουρκία φαίνεται ότι έχει μάθει να λειτουργεί με το δίκαιο του ισχυρού, πρέπει και οι συνομιλητέ τη Τουρκία να ισχυροποιούνται. Μεταξύ των οποίων και εμεί η Ελλάδα. Ακριβώ. Αυτή είναι η προσπάθεια για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Είναι η προσπάθεια να ισχυροποιηθεί η χώρα μας. Όταν πας να μιλήσεις με τον άλλο στο τραπέζι και σου βγάζει το πιστόλι, ναι. θα βγάλεις και εσύ το δικό σου πιστόλι, θα φροντίσει να είναι λαδωμένο και γεμάτο και θα κάτσουμε να μιλήσουμε σαν κύριοι. Τώρα, ο Ερντογάν έλεγε συνεχώς παρά, παρά, παρά και έκανε και την κίνηση. Παράς. Μπορείτε να, παράς... να, να, να μας το περιγράψετε λίγο. Έλεγε παρά, παρά, παρά συνέχεια. Και Σετάξτε, ο Μητσοτάκη τι του λέγε. Ο Παρά είναι Τούρκη λέξη. Τη Παράς, ο ναι, πρόεδρο ναι. χαρακτηριστικά ναι. όταν ζήτησε και έβαλε το θέμα τη συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να χρηματοδοτήσει δηλαδή ε, τους του τρόπου αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Εκεί ο Έλληνα Πρωθυπουργό είπε ότι βεβαίω αυτό είναι ένα θέμα και μπορούμε να το θέσουμε και εμεί στην Ευρώπη, γιατί και εμεί θέλουμε να διαχειριστούμε το θέμα, το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών. Ε, από εκεί και πέρα, όπω καταλαβαίνετε, αυτό που βγαίνει ω τελικό συμπέρασμα είναι. ότι είναι όλα θέμα παρά και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και μάλιστα σε καιρού οικονομική δυσκολία είναι θέμα ε, διαθέσεω των απαραίτητων κονδυλίων. Νομίζω όμω ότι αν πρέπει να τα διαθέσουμε αυτά. Θα πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό, έξυπνο σχεδιασμό, μάλιστα. με βάση τις μεγάλες ανάγκες και τους πάντα περιορισμένους πόρους και από εκεί και πέρα να πάρουμε αποφάσεις. Και η κατάλληλη στιγμή να πάρουμε αυτέ τι αποφάσει από τώρα και για το μέλλον είναι τώρα. Δεν θα είναι αύριο, είναι τώρα. Διότι μιλάμε για πλοία προηγμένη τεχνολογία, εξαιρετικά ολοκληρωμένα οπλικά συστήματα που θα παραλάβουμε αν συμφωνήσουμε σε όλα. Δεν έχει τελειώσει αυτό. Δεν γίνονται το 2025. Καλικά. Αλλά εγώ θέλω τι δυνατότητε του πολεμικού μα ναυτικού να είναι αυτέ που πρέπει να είναι και το 2020 και το 2021 Σαφής. και όχι, εν πάση περιπτώσει, σας μέχρι ευχαριστώ. το 2025. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε ευχαριστώ Βανίκο, εγώ ε... για, τη φιλοξενία. για τη σημερινή ομιλία και πάνω απ' όλα σημεοφόρος της ειρήνης η πατρίδα μας. Και όπως είπατε, όταν ο άλλος βάζει το πιστόλι απάνω, είμαι κι εγώ η του έχω κι εγώ τα Ελλάδα, μέσα τα δικά μου. Η Ελλάδα δεν επιθυμούσε ποτέ εντάσει. και δεν πειράζει τους άλλους, αλλά δεν της αρέσει και οι άλλοι να την πειράζουν. Ακριβώς. Σας Άμα σας την ευχαριστώ. πειράζουν, έχουμε θέμα και οφείλουμε να μετρήσουμε και να σχεδιάσουμε την αντίδρασή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ.